Είναι μεγάλο το θέμα φυσικά. Η πυρκαγιά ήταν πολύ μεγάλη στην Θράκη, στον Εύρο, και σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου κάηκε το 1 τέταρτο της συνολικής έκτασης του νομού και πάνω από το 50% της δασικής έκτασης των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Μέσα σε αυτά, χιλιάδες είναι τα καμένα στρέμματα του δάσους της Δαδιάς, 10 φορές περισσότερα σε σχέση με αυτά που κάηκαν στην περσινή πυρκαγιά. Και εδώ καλά είναι η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας του Δημάρχου Σουφλίου και να επιταχύνει τις όποιες παρεμβάσεις έχουν να κάνουν έτσι ώστε οι άνθρωποι εκεί να μείνουν στην περιοχή τους. Μιλώντας τώρα για την πρόληψη, μια λέξη που ακούγεται πάρα πολύ συχνά, για ακούστε ορισμένα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό και εξοργιστικό ταυτόχρονα το Δασαρχείο Σουφλίου, που έχει στην ευθύνη του πάνω από 800.000 στρέμματα δάσους, να έχει μείνει με 4, ναι καλά ακούσατε, 4 δασοφύλακες. Αναλογούν 200.000 στρέμματα για τον καθένα, ε. Και με μια χρηματοδότηση που δεν φτάνει ούτε στο 10% της χρηματοδότησης που χρειάζεται. Να σκεφτούμε επίσης ότι για όλο τον νομό Εύρου η ετήσια χρηματοδότηση των δασαρχείων για τη διαχείριση των δασών ποτέ δεν ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ την τελευταία οκταετία. Και έτσι οι ανάγκες καλύπτονται ουσιαστικά μόνο από τους υλοτομικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι όμως και αυτοί φθήνουν εξαιτίας της ερήμωσης των χωριών. Και εδώ να πούμε ότι είναι πραγματικά ντροπή, ντροπή για το κράτος να χρωστάει σε αυτούς τους ανθρώπους 50.000 ευρώ για τη συμβολή τους στη μάχη της περσινής πυρκαγιάς και παρά τις υποσχέσεις να μην τα έχουν πάρει ακόμα αυτά τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Αλήθεια, τι κράτος είναι αυτό που με τόση μεγάλη άνεση ξοδεύει τα ευρώ με το τσουβάλι για να χτυπιούνται απεργίες, λαϊκές διαδηλώσεις και δεν μπορεί να αποδώσει 50 χιλιάρικα σε ανθρώπους που και τα δούλεψαν και ανάγκη τα έχουν? Τι κράτος είναι αυτό που είναι ικανό να παρακολουθεί και να φακελώνει ηλεκτρονικά τους πολίτες του, αλλά εμφανίζεται ανίκανο να τους προστατέψει από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και μεγάλα ατυχήματα? Και τι κράτος είναι αυτό, με τα κόμματά του όλα στοιχημένα, ζυγισμένα, εκτός από το ΚΚΕ που έχουν κάνει σημαία τους στην πράσινη μετάβαση και την ίδια στιγμή οι ίδιες αυτές δυνάμεις πρημοδοτούν την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, όταν όλοι ξέρουν, και τα μικρά παιδιά το ξέρουν, ότι τίποτα δεν καταστρέφει πιο άμεσα και πιο βίαια το περιβάλλον από τον πόλεμο? Τα ερωτήματα βεβαίως είναι ρητορικά, έτσι δεν περιμένουν να απαντήσει κανείς, γιατί κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα κράτος αστικό, πολύ απλά, που δεν έχει καθόλου μα καθόλου στις προτεραιότητές του τις ανάγκες του λαού του, αλλά τις ανάγκες των καπιταλιστών του. Και κάπως έτσι αποκαλύπτεται και εκείνη η απλή αλήθεια που λέει ότι το δάσος Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς θυσιάζεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια στο βωμό της δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Ένα δάσος που, όπως και όλα τα δάση, δεν είναι η εξαίρεση, έφτασαν να βρίσκονται χωρίς μια ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία, και γι' αυτό βέβαια καθόλου μα καθόλου δεν ευθύνεται η δασική υπηρεσία η συγκεκριμένη, που είναι υποστελεχωμένη χωρίς επιστημονικό προσωπικό, υποδομές, πόρους και μέσα. Και ξέρετε, επειδή ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, μπορεί για τους κυβερνώντες η κλιματική κρίση να αποτελεί ένα βολικό άλοθη και όχι μόνο που αυτή η καραμέλα έλειωσε πια, καθώς κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα δεν έχει τεκμηριώσει ότι αυτές οι διαδοχικές κάθε χρόνο πυρκαγιές στη Δαδιά οφείλονται στην κλιματική κρίση. Αντίθετα, δασολόγοι και επιστήμονες εκτιμούν ότι το βασικό πρόβλημα αυτής της προστατευόμενης περιοχής στον Εύρο, αλλά και όλου του δασικού συμπλέγματος, είναι το πρόβλημα της έλλειψης διαχείρισης, με συνέπεια να πυκνώνει η βλάστηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι θυμόμαστε, όσοι τέλος πάντων γνωρίζουν την περιοχή, πως ήταν αυτό το δάσος όταν υπήρχαν οι δασικές υπηρεσίες, όταν ήταν στελεχωμένες στο βαθμό που ήταν πριν από κάποια χρόνια.
και τότε οι πυρκαγιές που συνέβαιναν, τι είδους πυρκαγιές ήταν και πόσο γρήγορα σβήνονταν από την ίδια τη φύση. Ό,τι με υποστελεχωμένα δασαρχεία, όπως είπαμε, χωρίς επιστημονικό και τα λοιπά, προσωπικό, υποδομές και τα λοιπά, καμιά ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία δεν είναι δυνατή. Και εμείς συμπληρώνουμε ότι δεν μπορεί η προστασία των δασών, όπως της δαδιάς, να επαφίεται. Και εδώ θα είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν μπορεί να επαφίεται στα επιλέξιμα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί πολύ απλά ξέρετε, όλα αυτά τα προγράμματα έχουν ένα βασικό κριτήριο. Το κέρδος και την εμπορευματοποίηση των δασών με σκοπό την τουριστική τους εκμετάλλευση και με εκείνα τα απέραντα πάρκα των ανεμογεννητριών. Διαφορετικά, αν δεν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Και μάλιστα πριν ακόμα σταματήσουν οι καπνοί, αν είναι δυνατόν, πριν σταματήσουν οι καπνοί από τα καμένα της δαδιάς, ήταν άραγε τυχαία η απόπειρα, σκέτη πρόκληση για ακόμα μια εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσα σε αυτά τα καμένα. Και το ανάγλυφο και η γεωμορφολογία της περιοχής της δαδιάς δεν αλλάζουν, δεν άλλαξαν. Και αν θέλετε, δεν είναι ούτε το οδικό δίκτυο εκείνο που λείπει. Σίγουρα όμως αυτό που λείπει και φαίνεται από μακριά είναι η οργάνωση των επίγειων δυνάμεων μέσα στο δάσος και οι αντιπυρικές υποδομές. Λείπει δηλαδή ο αντιπυρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας του δάσους. Είναι χαρακτηριστικό, υπόθηκε και από άλλους, ότι στη δαδιά, στη μάχη των δασικών πυρκαγιών, στάθηκαν δυνάμεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από άλλες χώρες μάλιστα, που όμως αντικειμενικά δεν μπορούν, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, να είναι αποτελεσματικές, καθώς δεν είχαν γνώση των ειδικών τοπικών συνθήκων του δάσους που καιγόταν, της δυναμικής και της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών. Δασικές πυρκαγιές που δεν έχουν καμία σχέση με τις πυρκαγιές στον αστικό ιστό. Και εδώ ας σκεφτούμε λιγάκι αυτό το συμβολικό ποσό που δίνεται από τον προϋπολογισμό, γιατί τέτοιο είναι, το 0,04% για την διαχείριση των δασών, των δασών που αποτελούν το 65% του χερσαίου ελληνικού εδάφους. Και τι σχέση βέβαια μπορεί να έχει αυτό, θα πει κανείς, με το ότι όλες αυτές οι δασικές εκτάσεις έχουν γίνει εκείνο το κερδοφόρο αντικείμενο του πόθου των λεγόμενων πράσινων επενδυτών, παύλα αρπακτικών των ανεμογεννητριών, που καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα και την άγρια πανίδα για τις οποίες δήθεν ενδιαφέρονται, μόνο που αυτά τα δάση θα παράγουν αντί για οξυγόνο πανάκριβο ρεύμα, γιατί τέτοιο είναι, πανάκριβο ρεύμα για το λαό. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς όμως, τότε καμιά προστασία και αποκατάσταση των δασών δεν μπορεί να γίνει όταν αυτά τα δάση αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα. Αυτή είναι η ρίζα του κακού, η ρίζα του προβλήματος, και ως πεδίο κερδοφόρας επιχειρηματικής δράσης για μεγαλοσχήμονες επιχειρηματικούς ομίλους, σαν και αυτούς που είδαμε εδώ στις διαφάνειες, με εταιρείες να εμφανίζονται ως νονοί, ανάδοχοι, αλλά τους αναδόχους, ξέρετε, ο λαός τους λέει και νονούς, της δασικής τάχα ανάπτυξης και διαχείρισης. Γιατί τέτοια ακριβώς είναι και η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά η δασική της στρατηγική από το 20 και μετά. Έτσι ερμηνεύεται λοιπόν, και έτσι μπορεί να κατανοηθεί και η επιλογή της ανάθεσης της διαχείρισης ολόκληρων δασικών συμπλεγμάτων και εθνικών δρυμών, όχι στο κράτος και στις κρατικές υπηρεσίες ως έπρεπε, αλλά σε κάτι φορείς διαχείρισης και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι ερμηνεύεται και η εκχώρηση της εναέριας δασοπυρέωσβησης σε αεροπορικές εταιρείες και η εκτέλεση των δασικών μελετών και δασοτεχνικών έργων από ιδιώτες και όχι από τη δασική υπηρεσία, έτσι δεν είναι? Κάνουμε λάθος? Όχι βέβαια. Την ίδια στιγμή που η δασική υπηρεσία απαξιώνεται σταθερά και σχεδιασμένα υποστελεχωμένη, ενώ έχει την ευθύνη, έτσι λέτε, της προστασίας και της διαχείρισης των δασών. Έτσι εξηγείται και γιατί όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν και τώρα είναι αντίθετοι με την ολοκληρωμένη ενιαία διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, όπου βεβαίως η πρόληψη είναι συστατικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η πρόληψη δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη διαχείριση, δεν είναι κομμάτια τάκτος ερημένα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι εξηγείται γιατί επιμένουν πεισματικά, πραγματικά πεισματικά, και εδώ θέλουμε την απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου,
Γιατί επιμένουν πεισματικά σε αυτή την αποτυχημένη πια από τα πράγματα. Όλοι το βλέπουν, της διάσπασης, της πρόληψης από την κατάσβεση και στη μεταφορά της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία που ήταν παλιά στο πυροσβεστικό σώμα από το 1998, δίνοντας βάρος στην καταστολή και στα εναέρια μέσα. Καλά είναι τα εναέρια μέσα, χρήσιμα, αλλά σύμφωνα με την επιστήμη αλλά και την πράξη δεν μπορούν να αποτελούν αυτά τα εναέρια μέσα το κύριο μέσο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Και τέλος πάντων, επιδιώκεται, και αυτό θέλει μια προσοχή για τον κόσμο που μας ακούει και για τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές, να πείσουν, επιδιώκουν να μας πείσουν κάποιοι ότι το ζήτημα, λέει, των δασικών πυρκαγιών είναι όχι ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα, ένα τεχνικό ζήτημα που οξύνεται, ρε παιδί μου, έτσι λόγω αυτής της κλιματικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί και κυβερνητικοί παράγοντες αρνούνται να πάρουν και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για αυτήν την έκτακτη περίσταση. Μάλιστα με τις πλημμύρες, οι οποίες καραδοκούν να αποτελούν μάλλον και τον σίγουρο επόμενο επισκέπτη, ετήσιο επισκέπτη μετά τις φωτιές, και ενώ από το δασικό χώρο έπρεπε να ξεκινά η πρόληψη και η αντιμετώπιση αυτών των πλημμυρών. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Για μας, για το ΚΚΕ, η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των εθνικών δρυμών, των εθνικών πάρκων απαιτεί ένα μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό. Εδώ εντάσσεται και ο ενιαίος επιστημονικός αντιπυρικός σχεδιασμός με ειδική διαχείριση της δαστικής βλάστησης με βάρος στην πρόληψη και στην προκαταστολή ως βασικά στοιχεία, όπως είπαμε, της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Με την κατάργηση επιτέλους, αυτό μπορεί να γίνει αύριο, να καταργηθεί ο διαχωρισμός της πρόληψης από την κατάσβεση, να γίνει μια διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων που θα είναι διασκορπισμένες στο δάσος, με ιδιαίτερη οργάνωση για κάθε δασικό οικοσύστημα με τους αναγκαίους οικονομικούς όρους, με μια άλλη οργάνωση και ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας. Είναι τόσο απλά, και όμως αρνούνται οι κυβερνήσεις σταθερά και διαδοχικά να το πράξουν. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί, ασφαλώς και μπορούν να γίνουν αυτά. Δεν είναι υπερβολικά, είναι ρεαλιστικά, είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση και μπορούν να γίνουν όλα αυτά μόλις το θελήσει ο λαός. Αρκεί, βέβαια, αυτός ο λαός να πάρει και το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Διαφορετικά θα συνεχίζεται αυτό που ζούμε κάθε χρόνο και θα συζητάμε για τα ίδια προβλήματα κάθε χρόνο, φοβάμαι. Ευχαριστώ.